Το Tartan, βλέπετε την κατάσταση του Tartan. Είναι και ο λόγος ο οποίος δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια διοργάνωση σοβαρή, να γίνουν κάποιοι αγώνες εδώ σοβαροί. Είναι όχι στα σχέδιά μας, είναι σε αυτά που αυτή τη στιγμή υλοποιούμε την αντικατάσταση στο σύνολο του Tartan και των 5. Παράλληλα, όπως σας είπα, είναι το θέμα της συντήρησης όλου του στεγάστου του Καλατράβα, του οποίου έχουν γίνει μικρές παρεμβάσεις από τις δικές μας τεχνικές υπηρεσίες. Όταν πρωτοήρθαμε εμείς εδώ πέρα, οι δύο πίνακες, η ηλεκτρονική των αποτελεσμάτων, δούλευαν κατά περίπου το 30%. Σήμερα, παρότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, με τεράστια προσπάθεια και κυρίως του προσωπικού, του δικού μας προσωπικού, προσπαθήσαμε και επιδιορθώσαμε και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το γρασίδι, που έχει γίνει πολλής λόγος για αυτό το γρασίδι, δεν ήμουν πολύ ευχάριστος όταν είπα ότι το γρασίδι δεν είναι υποχρέωση του ΆΚΑ. Ναι. Το γρασίδι, ξέρετε ότι είναι μια υποχρέωση, έχει περάσει μέσω των συμβάσεων, όχι από εμάς, από παλιότερα, στις ίδιες τις ομάδες που διαχειρίζονται το, δηλώνουν ως θέδρα, συγγνώμη, το κεντρικό στάδιο της χώρας. Οπότε, αυτή τη στιγμή το βλέπετε ότι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση το γρασίδι και νομίζω ότι αυτή είναι και η εικόνα που αρμόζει στο κεντρικό στάδιο της χώρας. Μιλάμε για μια Ολυμπιακή εγκατάσταση. Ήμασταν περήφανοι το 2004. Εμείς θέλουμε να ξαναείμαστε περήφανοι για αυτή την εγκατάσταση. Και αυτός είναι και ο λόγος που καθημερινά είμαστε εδώ όλοι και δουλεύουμε αρκετές ώρες. Το κεντρικό στάδιο είναι συνυφασμένο στη συνείδηση του μέσου Έλληνα φιλάθλου με το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, υπάρχει η σκέψη να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο στίβο, έτσι δεν είναι? Να σας πω, δεν ξέρω τα πολύ μεγάλα σχέδια και τα πολύ μακρινά σχέδια. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να δίνουμε το καλύτερο δυνατό στην εγκατάσταση όσο έχει. Πρέπει να συντηρούμε το στάδιο για να γίνονται οι αγώνες του ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως, όταν τελειώσει το γήπεδο της ΑΕΚ και πάει η ΑΕΚ εκεί, τελειώσει το Παναθηναϊκό και πάει ο Παναθηναϊκός εκεί, ενδεχομένως να γυρίσουμε και πάλι στο στίβο και να είναι μια πολύ καλή εγκατάσταση που θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε ποια είναι η αντίδραση στελεχών ομάδων όταν θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο του κεντρικού σταδίου και αντιμετωπίζουν μια γυναίκα. Απόλυτα φυσιολογική. Απόλυτα, ε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το πρόσωπο ή με το φύλλο, γιατί είμαι σε αυτή την θέση πολλά χρόνια, οπότε έχω υπάρξει πριν γίνω επικεφαλής, έχω υπάρξει στο ίδιο γραφείο αρκετά χρόνια, οπότε ήταν κάτι πολύ απλό. Φυσική συνέχεια. Αντιμετωπίζομαι ως φυσική συνέχεια, όχι, τι θέλει, είναι πολύ φυσιολογικά πάντα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και επιλύσατε στις ημέρες του κυρίου Χαλιορή, ποια ήταν? Τον ίδιο τον κύριο Χαλιορή. Ξέρετε, τα περισσότερα προβλήματα τα οποία λύνουμε, ενδεχομένως εσείς δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Γιατί τα περισσότερα είναι στην καρδιά του σταδίου, όπως και στην καρδιά της εγκατάστασης. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη είναι η προτεραιότητά μας, το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της υγιεινής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εσείς δεν μπορείτε να αντιληφθείτε, ας πούμε, τα ηλεκτρολογικά ή τα υδραυλικά. Για μας είναι όμως οι συντηρήσεις αυτές, οι οποίες για μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα των επεισοδίων που λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς εδώ στο γήπεδο, με χούλιγκανς ομάδων που σπάνε καθίσματα, που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο? Να σας πω γιατί γελάω και γιατί γελάει η κυρία Μιχαήλ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι από την ημέρα που έχω αναλάβει, λόγω του ότι ήρθα μαζί με τον κορονοϊό, 13 Μαρτίου πέρυσι, δεν έχουν γίνει αγώνες ανοιχτοί σε κόσμο, δεν έχω ζήσει τα επεισόδια, όλοι μου μιλάνε για τα επεισόδια και για τον πολύ κόσμο. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ θέλω κόσμο, περιμένω να ανοίξει το στάδιο, να ανοίξει όλη η εγκατάσταση και η αθλητική οικογένεια να επιστρέψει και πάλι στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω τα... Γι' αυτό γελάτε μέχρι στιγμής. Ναι, γι' αυτό γελάω. Γι' αυτό είμαι αρκετά αισιόδοξος, δεν έχω ζήσει αυτό. Περιμένω να δω. Είμαι σίγουρος ότι θα δυσαρεστηθώ εάν δω ότι δεν σέβεται η εργασία όλων μας. Γιατί ξέρετε κάτι, έχει συμβεί και, και τώρα τελευταία συνέβη, ας πούμε. Το πρωί φυτεύαμε, το βράδυ μας βγάζαν τα φυτά. Το πρωί βάζαμε λάστιχα, το βράδυ μας βγάζαν τα λάστιχα. Το πρωί βάζαμε καλώδια, το βράδυ μας βγάζαν τα καλώδια. Εμείς όμως είμαστε εδώ,
έχουμε μια συγκεκριμένη αποστολή, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Νιώθω μια τεράστια ευθύνη εγώ, ευθύνη απέναντι στην Ολυμπιακή εγκατάσταση. Το ξαναλέω, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της χώρας, άρα η ευθύνη που αισθάνομαι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και μια ευθύνη και υποχρέωση και απέναντι στους ανθρώπους που με τοποθέτησαν εδώ. Πρέπει να τους βγάλω ασπροπρόσωπους, πρέπει να δώσω τον καλύτερο με αυτό και τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι είμαι. Έχουμε επιστρέψει στο γραφείο του κυρίου Χαλιορή. Μου δείχνατε πριν τη φανέλα υπογεγραμμένη από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και από τον Δημήτρη Διαμαντίδη του Παναθηναϊκού, που σας επισκέφθηκαν πριν από λίγο διάστημα εδώ και μου είπατε μια ιστορία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει να ακουστεί. Ναι, είχαν έρθει στο γραφείο μου για να συζητήσουμε για ένα θέμα και μου είπαν ότι μου φέρνουν μια φανέλα με την υπογραφή τους κτλ. Εγώ τους ρώτησα, τους είπα ότι λογικά για να υπογράφετε τη φανέλα είστε κάποιοι γνωστοί. Απόρρισαν, με κοιτάζανε λίγο απορριμμένα. Τους είπα ότι σας ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω από παίκτες και από αθλητικά πολλά. Συνέχισαν να με κοιτάνε λίγο απορριμμένα. Η αλήθεια είναι ότι γκούγκλαρα μετά και έμαθα. Τους ζήτησα και συγγνώμη που δεν τους ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το να γνωρίζεις περί αθλητικών όταν μιλάς για διοίκηση. Εγώ εδώ πέρα θεωρώ ότι κάνω καλά αυτό για το οποίο έχω αναλάβει. Είμαι ο Γενικός Διευθυντής στο ΆΚΑ, οπότε σε συνεργασία με τους αθλητές, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω όλη την εγκατάσταση. Thank you.